Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, όπως σας είπα χτες, κοιτάξτε τι γίνεται στο μπαλκόνι μου, κοιτάξτε εδώ, χαμός. Πάμε να το καθαρίσουμε, έχω βάλει να μαγειρεύω τη σούπα που σας έλεγα. Έβαλα το κοτόπουλο, μετά θα φτιάξω χυλοπίτες. Λοιπόν, παντού εδώ, κοιτάξτε, φύλλα έχουν πέσει. Να σκουπίσω πρώτα καλά-καλά και μετά να το πλύνω, λέω, γιατί δεν έχει πολύ σκόνη εδώ. Κοιτάξτε, σκόνη. Χθες που δεν έβρεξε, φύσαγε πολύ. Τώρα από πού βγήκε αυτό το χώμα δεν ξέρω. Έχω αυτή την γλάστρα εδώ ανοιχτή και έχω μόνο εδώ που έχω βάλει, πρέπει να αγοράσω χώμα, είναι τουλίπες. Θέλω να τις φυτέψω, έχω και σε αυτή την γλάστρα τουλίπες. Θα δω μήπως πάρω καμιά μακρόστενη γλάστρα εδώ και βάλω όλες τις τουλίπες, να πάρω και άλλες και να έχω την άνοιξη εδώ ομορφιά. Ή μπορεί και εδώ, θα ήταν ωραία να έχω τουλίπες έτσι όμορφες. Επίσης σκέφτομαι, θέλω να πάρω και μαρούλια, σαλάτες έτσι εδώ να βάλω. Έχει χώρο, αφού δεν καθόμαστε τώρα εδώ. Το μπαλκόνι είναι τεράστιο, για το χειμώνα να έχουμε να τρώμε σαλάτα. Θα δω, θα σκεφτώ, για αν θα μου έρθει, θα φτιάξω. Οπότε αυτά, πάμε να κάνουμε ό,τι προλαβαίνουμε σήμερα. Έχω δουλίτσες πολλές, αφού είμαι σπίτι, μόνη μου, εντάξει με τη Τόνια, η Τόνια είναι στο ντομάτιο, χωρίς τα αγόρια, οπότε μπορώ να κάνω δουλίτσες. Φύγαμε! Τέλος με αυτό το μπαλκόνι, το έχω πλύνει, το έχω σκουπίσει, τέλειο, καθαρό. Πάω λοιπόν στο άλλο, στο μικρό και να δω το φαγητό μου πώς γίνεται και να βάλω και πλυντήριο, εφόσον στεγνώσει εδώ, να απλώσω και πλυντήριο. Ωραία, έτσι όταν είναι καθαρά τα μπαλκόνια, να απλώνεις, μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτά. Το κρέας μου βράζει, έχω βάλει ένα κρεμμύδι, φιλοντάφνες, μια πιπεριά κόκκινη. Αυτά μετά τα βγάζω, έτσι, ίσα ίσα τα βάζω τώρα για τη γεύση, για το ζωμούν, ξέρω να είναι, να πάρει ωραία γεύση από τα λαχανικά. Επίσης θα τρίψω και δύο καροτάκια και στη συνέχεια θα ζυμώσω τη ζύμη για τις χυλοπίτες και όταν είναι έτοιμη η σούπα, στο τέλος ρίχνω δύο λεπτάκια πριν τις χυλοπίτες, λίγο μαϊντανό και είναι κάτι πολύ ωραίο, έτσι. Λοιπόν, βράζει σούπα μου το κρέας, ζύμωσε κιόλας τη ζύμη για τα μακαρόνια, μου βγήκε λίγο σφιχτή, δεν πειράζει, θα την αφήσω λίγο με μεμβράνη σκεπασμένη. Θέλω να φτιάξω ένα καφεδάκι. Επίσης έχω, μην δίνετε σημασία εδώ χαμούλης, πλύνει το μπαλκόνι. Αχ, χέλω να βγει και τσάλαξα και το νερό, να βγει και στη πέτρα, έχει πλάκα. Οπότε καθαρό το μπαλκόνι μου και αυτό, έπλαινα και τις καρέκλες. Άνοιξα, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω έτσι. Όπα, τρόμαξα παιδί μου, πω, η Τόνια είναι εδώ. Λοιπόν, οπότε αυτά, πάω να συνεχίσω, έβαλα και πλυντήριο, συνεχίζουμε τη μέρα μας, δυναμικά, ρωτάω τα αγόρια, πιάσατε κάτι, λέει τίποτα. Έχει αέρα, είδε, και έχει κύμα στη λίμνη, δεν ξέρω πώς, μάλλον άλλο καιρό έχει εκεί, αλλά και εδώ φυσάει λίγο. Δεν ξέρω αν είδατε, όταν σκούπιζα, μου ερχόταν όλο προς τα πίσω. Αχ. Αλλά εντάξει, το ευχαριστήθηκα, έπλυνα τα μπαλκόνια καθαρά, οπότε και το φαγητό, όλα εντάξει, μαζεύω και λίγο το σπίτι, μετά θα πάω να φτιαχτώ λίγο γιατί είμαι... Αχ, αυτά. Thank you.
έριξα και τα μακαρονάκια μου. Κοιτάξτε εδώ, τέλεια. Τώρα μόλις αρχίσει και βράζουν, θα κλείσω τη φωτιά, το μάτι, έτσι, κουζίνα, τα είπα όλα, και θα ρίξω φρέσκο κομμένο μαϊντανό και θα γίνει, τι να σας πω, είναι, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ νόστιμη σου πίτσα, φανταστική. Έχω βάλει αρκετά μακαρονάκια, έχω κάνει με δύο ολόκληρα αυγά και ένα κρόκο μόνο, αλάτι, τίποτα άλλο και αλεύρι, έτσι. Χωρίς νερό, χωρίς τίποτα και γίνονται τα μακαρονάκια καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αυτά μπορείς να τα βράσεις και έτσι με κεράκι. Δεν είναι μόνο για σούπα, αλλά έτσι στη σούπα είναι. Αυτή είναι ξεκάθαρα μολδαβική σούπα, έτσι. Ζάμα λέγεται, σας έχω ξαναπεί πολλές φορές. Οπότε, εάν κάποιος με τη δοκιμάσει, θέλω να μου πείτε. Κάποιος κουράστηκε πολύ σήμερα, βλέπετε, φώναζε. Λοιπόν, εγώ τελείωσα με την κουζίνα, το φαγητό έτοιμο, μάζεψα το σπίτι λίγο, εντάξει, έτσι, ξέρετε, πάνω-πάνω και θέλω τώρα να σφουγγαρίσω, γιατί έχω κάνει λίγο και τα μπάνια, έχω βάλει και ένα πλυντήριο πάλι, εδώ δεύτερο για σήμερα. Εδώ σφουγγάρισα, να κλείσω και να βάλω και το... Ωχ, έχω εδώ το πατάκι το καθαρό. Να το βάλω, όπα. Άμα. Μπορώ κιόλας με το ένα πόντε, όπα. Λοιπόν, οπότε αυτό. Όπως είπα, θέλω να κάνω γενική, να πλένω παράθυρα και τα λοιπά. Επίσης, όπα, έχω να κάνω εδώ δουλίτσες ακόμα, δεν τελείωσε το μπάνιο. Να αγοράσω κάποια πράγματα, οπότε σιγά σιγά θα τα κάνουμε όλα αυτά. Με είχατε ρωτήσει όταν έκανα την κουζίνα με τι την έχω πλύνει, με αυτό εδώ, βλέπετε το Άζαξ. Καλό είναι, δεν μυρίζει πολύ έντονα, μια χαρά καθαρίζει, εντάξει, δεν έχει πολύ πράγμα, ξέρετε, δεν έχει χλωρίνη και τα λοιπά, αλλά είναι ωραίο. Λοιπόν, μόλις τελείωσα και με τα ρούχα, τα έχω τακτοποιήσει όλα, μόνο μου μείνανε εκεί οι κάλτσες, αλλά δεν κάνω τώρα, βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλο, σήμερα τα έχω σκίσει. Πάω να βάλω τις πετσέτες της κουζίνας και έχω μου τελείωσει και το πλυντήριο και όπου να είναι έρχονται και τα αγόρια μου. Τώρα είναι 5 παρά, φύγαν νωρίτερα γιατί δεν έπιαναν ψάρι, οπότε λέει φεύγουνε. Δεν ξέρω αν έχουν πιάσει κάτι ή όχι, το φαγητό έτοιμο. Έφαγε και η Τόνια και εντάξει, μια χαρά, όλα τέλεια και ωραία. Λοιπόν, αυτά, περιμένω τώρα να γυρίσουν τα αγόρια μου. Να τους ταΐσω, δεν ξέρω αν θα έρθει και ο κουμπάρος εδώ ή όχι. Δεν τους είπα εγώ, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έχουν κανονίσει. Γιατί είχαν ξυπνήσει πολύ νωρίς, έτσι. 5 ώρα φύγαν από το σπίτι. Φαντάζομαι τώρα ο Βασίλης, μόνο αν κοιμήθηκε στον δρόμο, μπορεί, στο αυτοκίνητο. Αλλιώς θα πρέπει να κοιμηθεί λίγο. Θα πάει πολύ νωρίς για ύπνο, δεν ξέρω πώς θα γίνει, θα δούμε. Αυτά λοιπόν σήμερα. Σκούψα το τραπέζι λίγο, είχε φάει η Τόνια. Λοιπόν, σας αφήνω, πάω να πλούσω και το πλυντήριο που έχω και τα λέμε μετά. Γύρισαν τα αγόρια μου, φάγανε, είχε έρθει ο κουμπάρος με τον μπαμπά του, φάγανε, φύγανε. Και εδώ ένας ξεχωρίζει εκεί τη τσάντα, βγάζει από το σακίδι, ο άλλος εδώ αδειάζει. Γύρισαν αλλά χωρίς ψάρι αυτή τη φορά. Τι χωρίς ψάρι, κατάρρευσε, κοίτα εδώ. Ένα γεωργείται γεμάτο ψάρια. Γεμάτο πιάτα. Γεμάτο πιάτα το νεροχύτη. Γεμάτο ψάρια, ναι. Νο, Βασίλη, μη μου τα ρίχνεις πάνω μου, έλα γόρα. Κατάρρευσε τα ψάρια. Ποια ψάρια, παιδί μου, αφού δεν έχεις ψάρια. Βάλε στο φούρνο. Γιατί μου τα βάζεις αυτά στο ψυγείο. Δεν τα θέλω εκεί. Για δε ψάρια πρέπει να έχεις αυτά. Όχι, δεν τα θέλω. Δεν τα θέλω αυτά στο ψυγείο. Εδώ η σακούλα με τα σκουπίδια πρέπει να την πετάξω. Μόνο αυτό δεν πρόλαβα σήμερα να κάνω. Όλα τα άλλα τα έχω κάνει. Τι έκανε σήμερα. Τίποτα. Χαλάρωνα όλη μέρα σήμερα. Έτσι. Τι είναι ζωά. Ναι. Ναι, όλη μέρα χαλάρωνα.
Έφαγες? Τώρα έφαγες? Πότε? Τώρα όταν γύρισες. Όχι. Δεν έφαγες? Όχι, δεν μπορούσες. Άκου τι λέει. Δεν με ταΐζει. Δεν σε ταΐζω. Δεν με ταΐζει. Μόλις το έστειλα βιντεάκι ότι το φαγητό είναι έτοιμο, τρέξανε αμέσως σπίτι. Και μου λέει δεν με ταΐζει. Άσε. Δεν με ταΐζει αυτή η γυναίκα. Πεινάω. Λοιπόν, έφτιαξε καφέ τώρα και... αγάπες εκεί, μεγάλες. Ψαράδες ξεκουράζονται. Ψαράδες ξεκουράζονται. Από την κούραση. Ο μεγαλύτερος ψαράς εκεί ξεκουράζεται. Συγγνώμη κοπέλα, 4 ώρα ξεκίνησα να ξέρεις. Και το άλλος. Σαν να ήταν και αυτός μαζί σας. Εγώ σήμερα ψάρευα, παίζω όλη μέρα ψάρευα. Ναι, κουράστηκα πολύ εδώ με τη μαμά του, λες, κάναμε όλη μέρα. Ναι. Ο Βασίλης κουράστηκε. Τι κοιμήθηκε λίγο στο αυτοκίνητο ο Βασίλης στο γυρισμό. Οπότε εντάξει, τώρα θα πάει να κάνει μπανάκι και όλα θα πάνε καλά, ναι. Μπουκάκι μου. Λοιπόν, εμφανίστηκε η κοπέλα που κέρδισε στο διαγωνισμό. Είναι μια μαμά που μας παρακολουθεί. Οπότε χαίρομαι κι εγώ που... εντάξει, τώρα να ξανακάνεις κλήρωση, να ψάχνεις, ξέρετε, δεν είναι ωραίο αυτό. Ενώ όταν νικήτρια βγαίνει κατευθείαν, εμφανίζεται, είναι ωραίο και για μένα και για εκείνη και για όλα. Ελπίζω να το χαρεί, να της ταιριάζει στο σπίτι της. Αυτά λοιπόν, οπότε καθόμαστε, εγώ θα πιω καφέ, τα αγόρια μου εδώ φαράζουν, ο Βασίλης λίγο πάει να κάνει μπανάκι. Δεν έχουν πιάσει ψάρια, δεν είχε καθόλου σήμερα. Δεν. Εκεί που προηγούμενη φορά πιάσανε, σήμερα τίποτα. Δεν πειράζει. Η εμπειρία, αίσθηση είναι ωραία. Πας που ξυπνήσανε πρωί, αυτό ο Βασίλη θα το θυμάται. Ε, Βασιλάκη. Ναι, να πιάσουμε και κάτι όμως. Εντάξει, Βασίλη, τι πάντα πιάνεις, νομίζεις. Δεν πιάνεις πάντα. Υπάρχουν μέρες που δεν είναι. Γιατί ο μπαμπάς που πήγαινε με τον μπαμπά του για ψάρεμα όταν ήταν μικρός, πάντα έπιανε. Ο μπαμπάς είναι ο άλλος που έχει σώσει. Καμία φορά δεν πια, πολύ σπάνια, εντάξει. Γιατί άλλη λίμνη είναι εκεί, δεν είναι τεχνητή όπως είναι αυτή. Ο μπαμπάς είπε ότι μερικές φορές ναι. Πηγαίνανε για ψάρεμα. Ναι. Όχι, πονάει το χέρι μου και... και ο μπαμπάς έπιανε πιο πολλά ψάρια και από τον πατέρα. Ναι, ήταν τυχερούλης. Καλά, όλος κοιμάται εκεί. Αυτά λοιπόν. Εμείς εδώ με το Βασίλη χαζεύουμε. Όπα! Ο Ανδρέας πήγε στο ντομάτιο, του πονέει το κεφάλι. Εμείς καθόμαστε εδώ, η Τόνια πήγε βόλτα. Γιατί έβγαλες, Βασίλη, αυτά? Γιατί με ενοχλούν τώρα, μετά θα τα ξαναβάλω. Α, έτσι να έχεις με τι να ασχοληθείς, ναι. Μου βολεύει πιο πολύ τα πόδια πίσω, όχι εδώ. Α, οκ. Okay. Πρόσεχε μόνο μη καείς εκεί στο τέτοιο, ε. Τι να κάνω. Γιατί η μηχανή καίγεται εκεί. Στο, πώς λέγεται, στην εξάτμιση. Είναι ζεστή, οπότε πρόσεξε, μη καείς. Καλά, εντάξει, τι λες τώρα. Για βάλε μπρος, πώς πηγαίνεις, δείξε μας πώς πηγαίνεις. Τι μπρος. Πώς πηγαίνεις. Με φωνή. Γενικά, πώς πηγαίνεις. Έλα, πήγαινε. Έλα, πήγαινε από εκεί, όχι, δεν θέλουμε να δούμε εκεί, εδώ θέλουμε να δούμε πώς προχωράει η μηχανή, καλέ. Να δείξω τι κάνω τώρα. Προσοχητικά, καλέ. Μην κουνάς πολύ, μην ζαλιστούνε. Κοιτάξτε και τι ωραία ψήνεται ψάρι στη φωτιά. Πω! Καλά η τηλεόραση δείχνει τόσο μικρή στη κάμερα. Δεν είναι έτσι, ε? Είναι τεράστια τηλεόραση.
Τι κάνεις καλέ, προχτές έτσι ένας έκανε στον δρόμο. Πω πω. Αυτό είναι ψάρι. Ε? Αυτό είναι ψάρι. Ναι. Εδώ στο Βασίλειο έφτιαξε ένα τόστο, τόσο γάλα και τώρα φτιάχνει κι άλλο. Λέει πεινάει πάρα πολύ μάλιστα. Ενώ όταν γύρισε του τάισε, έκανε μπάνιο, είναι έτοιμο τώρα να πάει ύπνο. Πόσο ώρες έχουν περάσει, 5 ώρες έχουν περάσει. Αλήθεια, έλα πρέπει να πας σε ύπνο Βασίλειο, γιατί είναι αργά. Έλα γόρι μου, πάρε τη σακούλα από εκεί, βάλε το ψωμάκι μέσα γιατί θα ξεραθεί. Περίμενε λίγο. Ο Βασίλης έβαλε χειμωνιάτικη πιζάμα. Καλό χειμώνα, Μπιλ. Σε λίγο θα στολίσουμε και το σπίτι και θα είμαστε, ουχ. Καλά Χριστούγεννα. Φέρε τη σακούλα στον μπαμπά. Φέρε τη σακούλα και βάλε το ψωμάκι μέσα. Βάλε το ψωμάκι μέσα. Προσεκτικά μη σου πέσει κάτω. Σιγά σιγά, μπράβο.